Καταρχήν θέλω να μου πείτε ποια εξήγηση δίνετε εσείς από το Υπουργείο Εξωτερικών γιατί ο κύριος Μπερίσα έκανε αυτή την εμπριστική δήλωση γνωρίζοντας ότι επίκειτο και η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορείς να αναλύσεις γιατί ο κύριος Μπερίσα έκανε αυτή τη δήλωση. Η ουσία είναι ότι την έκανε, ότι ήταν απαράδεκτη και γι' αυτό υπήρξε μια άμεση αντίδραση από τον Υπουργό Εξωτερικών, μια απέτηση ξεκάθαρη να υπάρξει ανασκευή. Και όντως, μετά από λίγο υπήρξε η ανασκευή από την πλευρά της Αλβανίας, κάτι που δείχνει ότι πήρανε και πολύ καθαρά το μήνυμα που έστειλε η Αθήνα. Σας καλύπτει δηλαδή αυτή η δήλωση που λέει ότι η δήλωση που έκανε ο κύριος Μπερίσα για εθνική ανεξαρτησία των αλβανικών εδαφών από την Πρέβεζα μέχρι το Πρέσεβο και από τα Σκόπια μέχρι την Ποντγκόριτσα, ότι αναφερόταν στο ιστορικό πλαίσιο 100 χρόνων πριν και δεν εκφράζει πλέον καμία εδαφική διεκδίκηση σε βάρος μας. Κατόπιν αυτού ο κύριος Αβραμόπουλος θα πάει στην πρώτα απ' όλα, έχει ενδιαφέρον να σας πω πώς αντέδρασε ο κύριος Αβραμόπουλος όταν τον ενημέρωσε όταν για αυτή τη δήλωση. Κύριε Δελαβέκου, σήμερα το μεσημέρι. Και όταν άκουσε την ανασκευαστική δήλωση του κυρίου Μπερίσα, ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι οι ηγέτες, οι πολιτικοί πρέπει να βλέπουν 100 χρόνια μπροστά και όχι 100 χρόνια πίσω. Και αυτό είναι εκεί που πρέπει να δώσουμε έμφαση. Ότι ο εθνικισμός είναι μια μεγάλη απειλή για τη γειτονιά μας, για τα Βαλκάνια. Η Ελλάδα είναι ηγετική δύναμη, ηγετική χώρα στην περιοχή και θα συνεχίσει να ανοίγει πόρτες ώστε να μπορέσουμε να πάμε προς τα μπρος. Κύριε Δελαβέκουρα, σας ρώτησα εάν η επίσκεψη που αναβλήθηκε προγραμματίζεται να γίνει, γιατί εδώ έχουμε ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά αυτή την έξαρση, την εθνικιστική από την πλευρά της Αλβανίας, πέρα από τη δήλωση αυτή η οποία ανασκευάστηκε. Εάν διαβλέπει κάποιο κίνδυνο γενικότερο, γιατί τον οποίο πρέπει με μια συγκεκριμένη πολιτική προφανώς να αντιμετωπίσουμε. Έχετε δίκιο. Η συγκεκριμένη επίσκεψη θα γινόταν στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 ετών. Έχει ματαιωθεί. Δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Όμως η ουσία είναι ότι πρέπει στα Βαλκάνια να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον εθνικισμό ο οποίος μας πάει προς τα πίσω. Και γι' αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να κάνει προσπάθειες. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες και για περιφερειακή συνεργασία και για ενίσχυση των διμερών σχέσεων και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε τη γειτονιά μας πιο κοντά στα ευρωπαϊκά δεδομένα, στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Να σας ευχαριστήσω.